Σας καλέσαμε σήμερα γιατί έχουμε μία επίσκεψη του Περιφερειάρχη. Κάναμε μία συνάντηση που αφορούσε το συντονισμό των ενεργειών μας για τα έργα και γενικότερα για τις ενέργειες τις οποίες κάνουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας. Όπως ξέρετε, γιατί έχετε μιλήσει πάρα πολλές φορές και με εμένα και με τον κύριο Περιφερειάρχη, υπάρχει σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα από δημόσια έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο γενναιόδωρα με προσπάθειες τις οποίες έκανε ο Πέτρος Στατούλης μας έχει αποδοθεί. Εμείς προσπαθούμε συνεχώς τα έργα αυτά να βρίσκονται σε μια διαρκή εξέλιξη ώστε να υπερμαστεύουμε όσο γίνεται περισσότερα χρήματα. Και μπορώ να πω ότι ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Στα προηγούμενα προγράμματα φτάσαμε να έχουμε και 120 και 130% υπεραπόδοση μέσα από τις εκπτώσεις τις οποίες έχουμε. Και τώρα με το καινούργιο πρόγραμμα το οποίο πήραμε το 2017 και υπήρξε μια επιβράβευση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει και των προσπαθειών το οποίο κάνει ο Περιφερειάρχης αλλά και των δικών μας εδώ στην Αργολίδα σε σχέση με τις απορροφήσεις τις οποίες έχουμε, που είναι ένα πρόγραμμα περίπου 7 εκατομμυρίων αυτό καθ' αυτό στη συντήρηση, αλλά ταυτόχρονα τις τελευταίες μέρες, και θα σας πει ο Περιφερειάρχης περισσότερα, είχαμε και την χαρά, εκτός από τα αθλητικά που έχετε ήδη ενημερωθεί, το οποίο αγγίζουν περίπου τα 3 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο στις βελτιώσεις και 1,5 εκατομμύριο για το ενωσιακό, είχαμε τη χαρά να ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και με τη βοήθεια του Γιάννη Τουσάρη, το πνευματικό κέντρο του Δήμου Λιγουριού, το οποίο ήδη οι υπηρεσίες μου προχωράνε στην Ελλάδα. Δήμου Επιδαύρου. Του Δήμου Επιδαύρου, συγγνώμη, ναι, του Δήμου Επιδαύρου. Δημιουργεί παρεξήγηση. Ναι, μη δημιουργεί την παρεξήγηση. Του Δήμου Επιδαύρου και ήδη πριν 2 μέρες είχαμε το κτίριο του συστητήριου της Ευαγγελίστριας που ήταν ένα έλλειμμα το οποίο είχαμε αναλάβει να το λύσουμε ο Περιφερειάρχης από την πρώτη στιγμή από το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Δεν κατέστη δυνατόν. Όμως με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ήδη εγκρίθηκε ένα ποσό 1,5 εκατομμυρίων και ήδη οι υπηρεσίες μας προχωρούν για τη δημοπράτηση του έργου. Και ακολουθούν και άλλα, αλλά αυτό θα σας τα πω εγώ, θα σας τα πει ο Περιφερειάρχης. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας και να σας πω ότι σας εμπιστεύομαι απολύτως. Η βοήθεια των μέσων ενημέρωσης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας στην τιτάνια προσπάθεια που κάνει η Περιφέρεια είναι εξαιρετικά σημαντική και με το κριτικό σας μάτι αλλά και με την αγωνία που έχετε ως οφείλετε να έχετε απέναντι στα προβλήματα του τόπου. Η συνεργασία αυτή είναι σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο και θέλω ιδιαιτέρως για άλλη μια φορά να το υπενθυμίσω σε όλους τους πολίτες. Είμαστε εδώ λοιπόν, κάναμε μία συνάντηση τη Μεγάλη Εβδομάδα. Εμείς δουλεύουμε γιατί αυτή είναι η άποψή μας. Δουλεύουμε όλες τις μέρες και δουλεύουμε σε full time περίοδο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα σημαντικά προβλήματα που έχει η περιφέρειά μας, αλλά για να δούμε και με ελπίδα και προσδοκία το μέλλον αυτού του τόπου, το οποίο εμείς δημιουργούμε και κανένας άλλος δεν έχει την ευθύνη αυτής της δημιουργίας. Είμαστε σε μια ευχάριστη θέση. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια θέση όπου όλες οι εξασφαλισμένες επενδύσεις προχωράν με πολύ γρήγορα βήματα, σε όλα τα επίπεδα. Ήδη θεωρώ ότι μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια έχουμε αλλάξει την Αργολίδα και η συνεργασία μας με τις δημοτικές αρχές αλλά και με τους υπόλοιπους θεσμούς στην Αργολίδα δίδουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Αλλάζουμε λοιπόν την Αργολίδα, αλλάζουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου, βρίσκουμε καινούργιες προοπτικές, Πελοπόννησος πλέον αποτελεί το στόχαστρο και το κέντρο όλων των καλών πρακτικών για την υπόλοιπη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο μας γεγονός. Βλέπετε ότι συνεχώς εξασφαλίζουμε καινούργιες ευκαιρίες, καινούργιες δυνατότητες. Κανένας δεν μπορούσε να αντιληφθεί πριν λίγο καιρό ότι ένα ξεχασμένο έργο, όπως ήταν αυτό το αναγκαίο και απαραίτητο πολιτιστικό, πολυμορφικό κέντρο στο Λιγουριό που θα βοηθήσει πάρα πολύ το Δήμο Επιδαύρου, το ίδιο το Λιγουριό, αλλά και το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, θα μπορούσε ποτέ να εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή του. Το ίδιο συμβαίνει και με το θέμα της Ευαγγελίστριας στον Ναύπλιο,
όταν πριν λίγο καιρό τους είχα πει ότι θα το εξασφαλίσουμε μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, κανένας δεν το πίστευε. Και καταλαβαίνω και δικαιολογώ τους ανθρώπους, γιατί ένα αίτημα πολλών δεκαετιών δεν μπορούσε ποτέ να υλοποιηθεί και να βοηθήσει την κοινωνία, ιδιαίτερα δε σε αυτή τη δύσκολη εποχή, μιας και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το μεγάλο κοινωνικό έργο που προσφέρεται στην Ευαγγελίστρια και νομίζω ότι είναι και μοναδικό για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Όλα αυτά λοιπόν τα πετυχαίνουμε. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα. Έχουμε εξασφαλίσει τόσες πολλές πιστώσεις που οι ανθρώπινοι πόροι που έχουν απομείνει πλέον κυρίως στην έδρα της περιφέρειας αλλά και παντού δεν μπορούν να ικανοποιήσουν όλα αυτά, όλες αυτές τις ανάγκες που έχουμε προς υλοποίηση. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, μας κλέβουν πολλές εργατόρες και θεωρώ ότι εδώ γίνεται μια ιστορική μάχη μεταξύ των ανθρώπων που έχουν μπροστά τους, βλέπουν το μέλλον και όλων αυτών που είναι ταυτισμένοι με τη μιζέρια, την κακοδαιμονία και την κακοτυχιά αυτού του τόπου. Αυτή τη μάχη τη δίνουμε, θα έλεγα, με όλες μας τις δυνάμεις. Είναι μια παλικαρίσια μάχη, η οποία βέβαια έχει και τις δικές της παρενέργειες. Εγώ με την ευκαιρία αυτή, αφού πλέον κατά τη συνάντησή μας όλα τα έργα βαίνουν προς υλοποίηση στην Αργολίδα, θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς, σε όλους τους απανταχού της γης Αργολιδής, καλή Ανάσταση να έχουμε και τις θερμότερες οικογενειακές ευχές από την πλευρά όλων μας και από την πλευρά του κ. Στεφανόπουλου που για λόγους δικούς του δεν μπορούσε να είναι σήμερα και εδώ και ο κ. Τζανής και θέλω να πω ότι στην θεολογία της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως, μιας θεολογίας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία αυτού του τόπου, με τον καημό και την ελπίδα αυτού του λαού, γιατί αυτός ο λαός ξέρει πότε σταυρώνεται, ξέρει και πότε ανασταίνεται. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν σε όλους σας. Καλή Ανάσταση να έχουμε.